Ο Δήμος θέλει αυτό ή φταίει η κακοδιαχείριση. Ανοίξαμε πολλά θέματα. Δεν έχω βάλει 10 θέματα. Θα έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε στη συνέχεια και σε επόμενο τηλεοπτικό debate. Κύριε Καλαφάτη, παρακαλώ. Μα δεν σε βοηθήσει κανένα να αναφέρει. Εγώ αυτό θέλω να μου απαντήσει κάποιο. Δεν λέω εσένα. Να μου απαντήσει κάποιο. Γιατί 20 χρόνια μετά τον πόλεμο, μετά το 50, 30, 50 χρόνια κοντεύουμε, γιατί ήταν κρυμμένη η ιστορία τη πόλη. Γιατί. Έκανε ο Τριαντάφυλλος πρόταση για να αλλάξουμε τις ταμπέλες των Δήμων. Δεν είναι μόνο αυτό το πράγμα, Γιάννη. Δεν είναι μόνο αυτό το πράγμα. Κανένα δεν λέει ότι είναι μόνο αυτό το πράγμα. Κανένα δεν λέει. Το Βυζάντιο δεν είναι. Βεβαίως είναι. Και αυτό που είπε ο κύριος. Αυτό που είπε ο κύριος πριν. Αυτό που είπε ο κύριος πριν. Η Βυζαντινή κληρονομιά. Τα μνημεία μας τα Βυζαντινά. Και το μεγαλύτερο. Μα αυτό λέω. Βλέπω ότι κάνει μια προσπάθεια για την ανάδειξη αυτών των στοιχείων τη αυτότητα τη πόλη. Που είναι καλή προσπάθεια. Δεν λέω ότι δεν είναι καλή. Αλλά πάει να του κάνει 3,5 χρόνια. Δεν έχω ακούσει να μιλάς για την πιο εμβληματική φυσιογνωμία, το πιο δυνατό κομμάτι του brand name της Θεσσαλονίκης, που είναι ο Μέγας Αλέξανδρος, παραδείγματος χάρη. Και το άγαμα του λέγω Αλέξανδρο. Για τον Μέγα Αλέξανδρο. Εγώ θα έβαζα προμετωπίδα τον Μέγα Αλέξανδρο. Κάνε μέσα στο Google και να δεις ποια. Επειδή δεν θέλω να αδικήσω, κύριε